ένας εκ των κορυφαίων διπλωματών της χώρας, πρέσβης επί τιμή, ο κύριος Δημήτρης Καραϊτίδης, ο οποίος διετέλεσε και επικεφαλής διπλωματικής αρχής στα Σκόπια την περίοδο 91-94, αν θυμάμαι καλά τα χρόνια. Καλημέρα κύριε Καραϊτίδη. Καλή σας ημέρα κύριε Σαχίνη, χαίρομαι που σας ακούω. Και εγώ χαίρομαι που είστε στη συχνότητά μας. Υπάρχει ένα διαρκές ερώτημα. Τι γίνεται και σε σχέση με τη συμφωνία των Πρεσπών μετά τις εξελίξεις με τον Βόρειο Γείτονα? Πιστεύετε ότι ακούμε εδώ ότι τα δεσμευτικά άρθρα 19-20 είναι σαΐ αυτής της συμφωνίας. Ο ηγέτης του ΒΜΡΟ λέει ότι εγώ στο εσωτερικό δεν πρόκειται να εφαρμόσω αυτή τη συμφωνία. Εντάξει, να τη σεβαστώ στο εξωτερικό. Στο εσωτερικό όμως είμαστε Μακεδονία, Μακεδόνες και μακεδονική γλώσσα. Πού πάει λοιπόν η ιστορία? Η δήλωση αυτή, κύριε Σαχίνη, του αρχηγού της εθνικιστικής αντιπολίτευσης είναι βαθύτατα, θα σας έλεγα, βαθύτατα ανορθολογική και βλαπτική και για την ίδια τη Βόρεια Μακεδονία και για την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Δηλαδή το κόμμα αυτό που έχει μία παράδοση σε ακραίες εθνικιστικές θέσεις θέτει υπό αμφισβήτηση την τήρηση και τον σεβασμό μιας συμφωνίας που έχει υπογραφεί και που δεσμεύει και τη χώρα του. Είναι σημείο ανομαλίας η στάση αυτή, αλλά αποτελεί και μια πραγματικότητα. Και ακριβώς αυτό είναι που προκαλεί ανησυχίες για τις εξελίξεις τόσο στη Βόρεια Μακεδονία όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Διότι τα Βαλκάνια πάντοτε, ακόμα δε και τώρα, αποτελούν μια άκρως ευαίσθητη περιοχή όπου η ομαλότητα και η σταθερότητα είναι έννοιες πολύ σχετικές και χαρακτηρίζονται από μεγάλα διαλύματα ανατροπών, αμφισβητήσεων και αναταράξεων. Εύχομαι η παρέτηση ΖΑΕΦ να μην έχει δρομολογήσει μια τέτοια περίοδο σοβαρών αναταράξεων και μεταβολών, αλλά αυτό μένει να το δούμε. Να σας ρωτήσω με τη διπλωματική σας εμπειρία στο πεδίο, οι δηλώσεις αν βρουν και πεδίο εφαρμογής, δηλαδή αν ο ηγέτης αντιπολίτευσης είτε σχηματίζοντας από την παρούσα Βουλή είτε με εκλογές κυβέρνηση το εφαρμόσει, ή είναι λόγος καταγγελίας της Διεθνούς Συμφωνίας ή είμαστε δεμένοι με αυτή τη συμφωνία ανεξάρτητα από το τι θα πράττει στο εσωτερικό του ο κύριος Μητσκόσκι? Το Διεθνές Δίκαιο και η Διεθνής Πρακτική αποθαρρύνουν την εύκολη καταγγελία ή ακύρωση συνθήκων. Την συνδέουν με πολλές προϋποθέσεις που είναι δύσκολο να συντρέξουν ακριβώς για να κατοχυρωθεί η διεθνή σταθερότητα και για να εμπεδωθεί σε όλα τα μέλη της διεθνούς κοινότητας η αίσθηση ότι η υπογραφή μιας συμφωνίας δεν είναι μια τυχαία πολιτική πράξη που μπορεί κανείς να την τροποποιεί, να την ακυρώνει ή να την μεταβάλει κατά την κρίση του, αλλά αποτελεί μια πολύ επίσημη δεσμευτική κίνηση που δεσμεύει ακόμα και όσους δεν συμφωνούν με αυτήν. Μάλιστα. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Πιστεύω ότι για λόγους κατεξοχήν εντυπώσεων και για λόγους ψηφοθυρίας ο Μίτσοσκι διακηρύσει ότι θα επιδιώξει να μεταβάλει τη συμφωνία. Δεν είναι εύκολη να ρωτήσω. Προφανώς είναι αυτό που λέτε και διαφορετικά κάθε κυβέρνηση που θα έβγαινε, πάνω να το πω εγώ απλά, θα μπορούσε να αλλάξει, να ανατρέψει. Αλλά κοιτάξτε τώρα εδώ πρακτικά με βάση και τη συμφωνία των Πρεσπών τι μπορεί να συμβεί και ρωτώ εσάς που έχετε την εμπειρία. Μάλιστα. Να παραμείνει το Βόρειο Μακεδονία. Ναι, εντάξει, να παραμείνει και αλλά να πηγαίνει, μάλιστα, ναι, να πηγαίνει ο Πρωθυπουργός Μίτσκοτσκι έξω και να λέει «Γεια σας», με μικρά γράμματα. Ήρθα να εκπροσωπήσω τη χώρα μου, δεν θα λέει καν πια. Εγώ ως Μακεδόνας Πρωθυπουργός με τη μακεδονική μου ταυτότητα και τη μακεδονική μου γλώσσα. Μάλιστα, και εσείς, κάτι τέτοιο θα κάνει. Κάτι τέτοιο θα κάνει. Μάλιστα. Κάτι τέτοιο θα κάνει και επ' αυτού του σημείου έχω να διατυπώσω δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι εκ των πραγμάτων και στην πράξη φαίνεται
πόσο αδύναμη, πόσο σημαντικά αδύναμα στοιχεία της Συμφωνίας των Πρεσπών ήταν εκείνα που επιτρέπουν στην Βόρειο Μακεδονία να έχει δική της γλώσσα και δική της εθνότητα. Το είχαμε επισημάνει πολλοί αναλυτές αυτό και πολλοί τέλος πάντων ερωτηθέντες επί του θέματος από την εποχή ακόμα που γινόντουσαν οι συσχετικές συζητήσεις. Όταν παραχωρείς, όταν αναγνωρίζεις σε μία χώρα την δυνατότητα να έχει δική της εθνότητα ανεξάρτητα από την επίσημη ονομασία της, μοιραίος προκύπτουν τέτοια φύσεως προβλήματα. Αλλά και αυτό αποτελεί ένα γεγονός. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Στην προσπάθεια του, στην ενδεχόμενη προσπάθεια του ΒΕΜΕΡΟ, του αθηνικιστικού δηλαδή. Κύριε Πρέσβη, με συγχωρείτε που διακόπτω τον ρυθμό σας. Εγώ θέλω, επειδή το ξέρετε, αυτή είναι και η μεγάλη μας έτσι αγάπη προς τους ακροατές, για να τα λέμε και τίμια. Και ναι, πριν τη συμφωνία, όλοι οι άλλοι πλην ημών, Μακεδόνες τους λέγαν, μακεδονική γλώσσα τη λέγαν και Μακεδονία την προσφωνούσαν. Δηλαδή, μην πάθουμε και λοβοτομεί σε αυτή τη χώρα, και οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι, όλοι τον ηγέτη της Μακεδονίας υποδεχόντουσαν. Εμείς ήμασταν αυτοί που κοντράραμε. Και όπως λέτε εσείς. Ευλόγως, ναι. Κοντράραμε εμείς, δηλαδή, αν θέλετε. Βεβαίως, προς Θεού. Και οι Βούλγαροι επίσης. Άρα λέτε, χάθηκε η ευκαιρία ακριβώς. Χάθηκε η ευκαιρία τότε που όλες οι συνθήκες, οι διεθνείς συνθήκες και οι πιέσεις των μεγάλων δυνάμεων ήταν να βρεθεί οπωσδήποτε μια λύση, έστω και αν δεν ήταν αυτή η πρόθεση των Βόρειο Μακεδόνων. Σωστά. Χάθηκε, κατά την άποψή μου, η ευκαιρία να επιμείνουμε αμετακίνητη και σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, η συμφωνία να μην αναφερόταν σε εθνότητα και σε γλώσσα. Βόρειος Μακεδονία η χώρα, βόρειο-μακεδονική η εθνικότητα. Όλα βόρειο-μακεδονικά, ώστε να μην τους αφήνει περιθώριο να διαφεύγουν εκ του πονηρού σε παλιές θέσεις περί μακεδονισμού και μακεδονικού οράματος. Τώρα, επειδή το είπατε και εισαγωγικά, κύριε Πρέσβη, και εκεί νομίζω ότι είναι και το κλειδί. Ο Μητσοκόσκι λέει αυτά που λέει, όμως στα Δυτικά Βαλκάνια υπάρχει και Κωσυβοπέδιο και Βοσνία και Αλβανία και Σερβία που μιλάει με την Αλβανία, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Όλα αυτά μπορεί να οδηγούν ακόμη και σε αποσύνθεση του βόρειου γείτονα. Δεν βλέπω να έχουμε φτάσει εκεί ή δεν διαβλέπω ότι μπορεί οι εσωτερικές εξελίξεις στο βόρειο γείτονα, στη Βόρεια Μακεδονία δηλαδή, να οδηγήσουν σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα, τουλάχιστον στο ορατό μέλλον. Θα πρέπει να συντέξουν και άλλες προϋποθέσεις για να συμβούν αυτό. Και μία από τις βασικές αυτές προϋποθέσεις είναι η ανοχή του διεθνούς παράγοντα σε τέτοιου είδους εξελίξεις. Μπορεί ο ποιητής Εγκονόπουλος να είπε, και σωστά το είπε, ότι εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι Πεξεγέλασε, δηλαδή και τα πιο απίθανα μπορούν να συμβούν και τα πιο παράλογα να υλοποιηθούν, αλλά παρά τα αυτά, επειδή η περιοχή των Βαλκανίων λόγω της ευαισθησίας της και της γεωπολιτικής της βαρύτητας ενδιαφέρει τη διεθνή πολιτική μεγάλων δυνάμεων και της Αμερικής και της Ρωσίας κτλ., δεν μπορεί οι κομματικοί τακτικισμοί ή οι δημαγωγικές επιδόσεις διαφόρων ηγετών να οδηγήσουν σε καταλυτικά αποτελέσματα. Μπορεί να δημιουργήσουν δυσκολίες, μπορεί να επιφέρουν μια αστάθεια που δεν είναι καλό να υπάρχει σε μια τέτοια περιοχή, αλλά πιστεύω ότι τελικώς δεν θα φτάσουμε σε ακραία αποτελέσματα. Είναι το δεύτερο σημείο που ήθελα να παρατηρήσω στην προηγούμενη ερώτηση. Άρα λέτε διακυβεύονται εδώ πολύ περισσότερα από όσα μπορεί να φανταστεί κανείς με τους εθνικισμούς που και οι μεγάλοι πολλές φορές μοχλεύουν για τα δικά τους συμφέροντα. Για τα δικά τους συμφέροντα. Ναι, ναι, αλλά που δεν τους αφήνουν ποτέ εντελώς ελεύθερους να εκδηλωθούν, διότι ξέρουν ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο θα έχει ανοιχθεί το κουτί της Πανδώρας και θα εκτοξευθούν δυνάμεις που θα είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν. Παρά τα αυτά όμως, αυτές οι εσωτερικές εξελίξεις πρέπει να παρακολουθούνται με ιδιαίτερη προσοχή, διότι υπάρχει μια αλληλεξάρτηση στην όλη περιοχή
Και η αλληλεξάρτηση αυτή βασίζεται σε δύο στοιχεία. Αφενός μεν στην πολλαπλότητα της αλβανικής παρουσίας και στη Βόρειο Μακεδονία και στο Κόσοβο και στη Βοσνία Ζεγοβίνη, αφετέρου δε στο μεγάλο ενδιαφέρον της Τουρκίας να ευρύνει και να εμπεδώσει την επιρροή της στην περιοχή. Λοιπόν, αυτοί οι δύο παράγοντες πρέπει να εξετάζονται με άκρα προσοχή, γιατί πάντα με κάθε ευκαιρία που τους παρέχεται προσπαθούν να κερδίσουν έδαφος και να δημιουργήσουν συνθήκες που θα είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Μιας και το θέτετε, θεωρείτε ότι οι εξελίξεις μπορεί να δώσουν περαιτέρω αέρα στα πανιά του τουρκικού αναθεωρητισμού? Το ρώτησα και προηγουμένως, το ρωτώ και σε εσάς. Δηλαδή η Τουρκία θα πει: παιδιά, εγώ έχω βάλει το ζήτημα ακόμη και της αναθεώρησης συνθήκης Λοζάνης. Δεν βλέπετε τι γίνεται στα Βαλκάνια? Εδώ συζητάνε για αλλαγές συνόρων οι Σέρβοι με τους Κωσοβάρους και τους Αλβανούς. Τι μου λέτε? Βεβαίως. Ναι. Γι' αυτό σε λέω ότι η περιοχή είναι πάρα πολύ ευαίσθητη. Απαντώ στο ερώτημα. Ναι, οι εξελίξεις, εάν παραταθούν και δημιουργήσουν περίοδο μακράς ρευστότητας και αβεβαιότητας, ναι, μπορούν να δώσουν την δυνατότητα στην τουρκική πολιτική να θελήσει να εκμεταλλευτεί της όλης καταστάσεως προκειμένου να προωθήσει τους δικούς της στόχους. Η Τουρκία έχει αποδείξει και από τη στάση της απέναντί μας και από τη στάση της και τις πρωτοβουλίες της στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο, ότι είναι μια ασιατική δύναμη που δεν διστάζει με κινησμό και ομότητα να επωφελείται πάσης εμφανιζόμενης ευκαιρίας. Άρα, οπωσδήποτε και στην περιοχή αυτή θα επιχειρήσει, αν η ρευστότητα συνεχιστεί, να αντλήσει ωφέλη. Και αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Λέει εδώ ο φίλος ο Λευτέρης σε ένα αναλυτικό σημείωμα που έχει στείλει. Καλημέρα στον κύριο Καραϊτίδη, τον κύριο Πρέσβη. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Άρα, επειδή στην πράξη το σχήμα Μίτσικοσκι θα πάει σε έναν μακεδονισμό, ένα φούντομα, είτε προεκλογικά είτε μετεκλογικά, ναι, θεωρώντας ότι έτσι θα αδυνατήσει ακόμη και το τελευταίο, ας το πούμε έτσι, οχυρό του ισονομασίας της Βόρειου Μακεδονίας, μήπως η Ελλάδα πρέπει να επιμένει στην ονομασία πια Βόρεια Μακεδονία? Μήπως πρέπει να κυρώσει και τα εναπομείναντα μνημόνια, ούτως ώστε να δείξει με το δάχτυλο ποιος είναι ο ασυνεπής, ή τα Σκόπια, έχοντας κερδίσει την είσοδο στο ΝΑΤΟ, δεν ενδιαφέρονται πια, αφού και οι Ευρωπαίοι δεν τους θέλουν? Νομίζω ότι το ενδιαφέρον των Σκοπίων για την ένταξή τους στην Ευρώπη είναι διαρκές και ζωηρό. Μπορεί μεν να τους συγκινούσε περισσότερο για λόγους ασφάλειας, έτσι το αντιλαμβανόντουσαν, η είσοδο στο ΝΑΤΟ και αυτό να το έχουν εξασφαλίσει, αλλά οπωσδήποτε τους ενδιαφέρει και η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ενότητα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα στόχο στον οποίο δίνουν μεγάλη σημασία, από τον οποίο προσδοκούν ότι θα έχουν και πράγματι θα έχουν ωφέλη πολιτικά και οικονομικά, και επομένως έστω και με βαριά καρδιά, έστω και με απροθυμία, προκειμένου να επιτύχουν αυτό το στόχο, θα δεχθούν και να περιορίσουν την αναθεωρητική τους ορμή και να συμμορφωθούν προς ορισμένους κανόνες. Στο ερώτημα, η Ελλάδα καλώς πράττει να μην κυρώνει τη συμφωνία? Η απάντηση, όχι να μην κυρώνει τη συμφωνία, τα πρωτόκολλα που δουλεύουν, η απάντησή μου είναι ότι καλώς μάλλον πράττει. Και ξέρετε γιατί σας το λέω? Διότι δυστυχώς στις σχέσεις με δίστροπους, ευμετάβλητους και αμφίβολης καλής πίστεως συμμάχους, γείτονες, όπως είναι η Βόρειος Μακεδονία, που δεν διεκδικεί βεβαίως και δάφνες συνέπειας και ειλικρίνειας απέναντί μας, νομίζω ότι καλό είναι να υπάρχει πάντα ένα στοιχείο άσκησης πίεσης, όχι για λόγους έπαρσης, όχι για λόγους εθνικιστικού θριάμβου, αλλά για λόγους στοιχειώδους ασφάλειας. Εφόσον επιδειχθεί η καλή πίστη, η καλή θέληση και η πραγματικά συνεπής προσήλωσή τους στην τήρηση της συμφωνίας, ασφαλώς και τα
απομένουν τα στοιχεία της συμφωνίας θα υπογραφούν από τη δική μας πλευρά. Δεν χρειάζεται να πλειοδοτούμε δηλαδή κάθε φορά εμείς σε καλή θέληση όταν έχουμε απέναντι μας χώρες που παραβιάζουν τα αυτονόητα. Δεν το λέω με την έννοια του εκβιασμού, το λέω με την έννοια της ρεαλιστικής προφύλαξης. Σαφές. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Πρέσβη, είναι προφανώς θα τα ξαναπούμε, γιατί τα Βαλκάνια φαίνεται ότι... Φυσικά είναι περιοχή που δίνει αυτονοητικό για συζήτηση και για προβληματισμό. Πώς ακούγεται στα αυτιά ενός έμπειρου διπλωμάτη και στο μυαλό η άποψη που διατυπώνεται και στην δική μας εσωτερική ατζέντα, ότι αφού συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο, αφού επιχειρούν να δυνατήσουν ακόμη και αυτό που εμείς μπορεί να μην μας άρεσε ως ονομασία, αλλά ήταν κάτι, και θέλουν να προβάλλουν το Μακεδονία, Μακεδονική Εθνική και Γλώσσα, να τους πούμε και να οδηγηθούμε σε επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο εκ πρώτης όψεως φαίνεται κάτι τέτοιο. Στο ενδεχόμενο όμως αυτοί να μην συμμορφωθούν, να συνεχίσουν να μην συμμορφώνονται προς όσα υπεγράφησαν, παραβιάζοντας το πνεύμα και πολλές φορές και το γράμμα της συμφωνίας, πιστεύω ότι η απάντησή μας, η στάση μας θα πρέπει να είναι αυστηρή. Αυστηρή. Και αυστηρή στάση δεν σημαίνει καταργώ τη συμφωνία ή την καταγγέλλω μονομερώς και μπαίνω σε αυτή την τρομερή διαδικασία αναθεώρησης για να την επανασυζητήσω τη συμφωνία. Σημαίνει ότι θα τηρήσουμε απέναντί τους μία γραμμή που θα τους δημιουργεί εμπόδια στην κίνησή τους προς τους βασικούς στόχους. Δηλαδή θα πάψουμε να επιδεικνύουμε μία προθυμία ή μία καλή διάθεση στην προώθηση του αιτήματος εντάξεώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα τους καταγγέλουμε σε όσα σημεία παραβιάζεται η συμφωνία. Δεν θα πρέπει να φτάσουμε στο σημείο μιας βιαστικής θυμοειδούς προέλευσης καταγγελία της συμφωνίας. Κύριε Καραϊτίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας οπτική σε ένα θέμα που ξαναέρχεται στην επιφάνεια. Άλλωστε είστε από αυτούς που το είχαν πει ότι θα βρεθεί μπροστά μας ούτως ή άλλως. Θα βρεθεί μπροστά μας, το είχα πει όντως. Δεν ήμουν ο μόνος βέβαια, ναι. Αλλά το είχα πει γιατί ήξερα την οτροπία τους και έβλεπα ότι αυτά τα αδύνατα σημεία θα τους δημιουργήσουν τον πειρασμό να δείξουν ασυνέπεια προς όσα συμφώνησαν. Καλή σας ημέρα. Ίσως αυτές οι απόψεις μου να αφήνουν κάποια ερωτηματικά σε ακροατές είναι απόψεις που έχω διαμορφώσει από την πείρα μου και από την αντικειμενική ανάλυση των δεδομένων. Είμαι όμως στη διάθεσή σας και στη διάθεση των ακροατών μας να επανέλθω σε μια συζήτηση και να απαντήσουμε και σε όσες τυχόν απορίες υπάρχουν. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.